Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω κυρίως ότι επειδή έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορους ψαράδες να λένε η λαμπούκα είναι άνοστο ψάρι, δεν τρώγεται με τίποτα, το ένα το άλλο. Λοιπόν, δεν θα σας μιλήσω σαν μάγειρας, θα σας μιλήσω σαν ψαράς όπως όλοι εσείς ψαρεύετε. Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι να βγάλετε από τη θάλασσα και να μην τρώγεται. Το θέμα είναι να βρείτε τον τρόπο. Δεν σας λέω τώρα όπως το βίντεο που θα σας δείξω που εντάξει το πιάτο πάει άλλο επίπεδο. Αλλά ο τρόπος που θα το φτιάξεις, θα το μαγειρέψεις είναι το παν. Όλα τα ψάρια είναι πεντανόστιμα, πιστέψτε με. Και αφού φτάνετε στο σημείο να βγάλετε ένα ψάρι, να αφαιρέσετε μια ζωή από ένα ζωντανό πλάσμα, να το πω έτσι, ψαχτείτε, δείτε πώς θα το κάνετε, να το φάνε τα παιδιά σας, η γυναίκα σας, η κοπέλα σας, γιατί για μένα σαν το φρέσκο ψάρι δεν συγκρίνεται τίποτα. Δείτε το πιάτο που έχω ετοιμάσει με μια λαμπούκα που οι πιο πολλοί την υποτιμάνε, και όχι μόνο αυτοί, ή τους τουρνάδες, ή απλά δεν ξέρουν τον τρόπο να το φτιάξουν. Δεν σας λέω να το πάτε στο επίπεδο που θα το πάμε στο επόμενο πιάτο, αλλά ψαχτείτε. Πραγματικά σας το λέω, δεν υπάρχει ψάρι που να είναι άνοστο. Αλήθεια σας το λέω. Between me and my brothers, we all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappear into the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Λαμπούκα λέει, το ψάρι λέει δεν είναι νόστιμο. Χαλάω το πιάτο. Τον έψυχη μου να ξέρετε. Αλλά κλαίω, απλά.